κάθε νέα δίθεν φιλοπεριβαλλοντική ρύθμιση κάτω από τον όρο, κάτω από τον όμορφο τίτλο «Περί προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος» κρύβει κέρδη επενδυτών. Και ότι αυτό φάνηκε και με τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο που ψηφίστηκε στην πρώτη φάση εκδήλωσης της πανδημίας το Μάρτιο, που επιτρέπει ακόμα και σε περιοχές Natura να σπέρνουν πράσινες, σε εισαγωγικά, ανεμογεννήτριες, αλλά και με το νέο χωροταξικό πολεοδομικό νόμο, που οι αλλαγές του απελευθερώνουν μια σειρά νέων επενδυτικών σχεδίων σε κατασκευές, ενέργεια και τουρισμό. Εμείς θα επιμείνουμε να απορρίπτουμε συνολικά το αναπτυξιακό σχέδιο των επιχειρηματικών ομίλων που εφαρμόζει από τη θέση της κυβέρνησης σήμερα η Νέα Δημοκρατία και χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, που εφαρμόζει η περιφέρεια και κάθε δήμος, γιατί γνωρίζουμε ότι πρώτον δεν συμβάλλουν στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του λαού, παρά μόνο αποσπασματικά και υπό τον όρο ότι αποφέρουν κέρδος. Δεύτερον, όποιες θέσεις εργασίας ανοίγουν έχουν ως προϋπόθεση χαμηλούς μισθούς για αυτούς που βρίσκουν δουλειά χωρίς εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα. Τρίτον, όποια επενδυτικά σχέδια, είτε ιδιωτικά είτε με τη μορφή ΣΔΙΤ, τα πληρώνει ακριβά ο εργαζόμενος είτε ως φορολογούμενος είτε ως χρήστης. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η προστασία ορεινών όγκων και δασικών εκτάσεων πάει πακέτο με την εμπορευματοποίησή τους. Σε αυτό στοχεύουν και οι αλλαγές που προωθούνται στον ημιτό, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στον ημιτό, η ευθύνη βαραίνει τόσο τη σημερινή κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή της Νέας Δημοκρατίας, όσο και τις προηγούμενες κυβερνήσεις και περιφερειακές αρχές και του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα μετά και την τοποθέτηση του κυρίου Καραμάνου, είναι σαν να ξαναγεννήθηκε το 2021 αφού κυβέρνησε. Μίλησε για κεραίες, μίλησε για ένα σωρό πράγματα. Εσείς τι κάνατε όταν ήσασταν στην κυβέρνηση? Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί έχουμε σε ισχύ το ρυθμιστικό σχέδιο του 2014 που ψήφισαν, διατήρησαν και εφάρμοσαν διαδοχικά Νέα Δημοκρατία Κινάλ ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο άλλαξε τον χαρακτηρισμό του ημιτού από δασικό ορεινό όγκο σε περιφερειακό πάρκο, βάζοντας δηλαδή τα φόπλακα στην προστασία του προς όφελος της τουριστικής, όπως αναφέρεται με στο ρυθμιστικό σχέδιο, αξιοποίησης του στο άμεσο μέλλον, για να λειτουργήσει και ως ορεινός τουριστικός περίπατος της επένδυσης στο ελληνικό και της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και αυτό το λέμε για όσους πέφτουν να υπερασπιστούν το προεδρικό διάταγμα του 2011, ενώ αποδέχονται το ρυθμιστικό σχέδιο που καθορίζει το πλαίσιο για το οποίο μιλάμε σήμερα. Για μια ακόμη φορά, ακούμε για την προστασία του περιβάλλοντος και για ανάγκη εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού. Με αυτές τις λέξεις συγκαλύπτεται η πραγματικότητα, ότι νομιμοποιούνται οι μεγάλες αλλαγές που έχει υποστεί το βουνό λόγω των πυρκαγιών και των καταπατήσεων, ότι προωθείται η περαιτέρω μείωση της έκτασης προστασίας, ότι ορίζονται νέες χρήσεις γης που είτε επιβαρύνουν περαιτέρω την υγεία του λαού, είτε θα κληθεί να τις πληρώσει ακριβά μέσω της εμπορευματοποίησης της πρόσβασης σε αυτές, παράδειγμα η ψυχαγωγή, η αναψυχή. Συγκεκριμένα, με τη διάσπαση της α ζώνης προστασίας σε δύο υποζώνες, χαλαρώνει το πλαίσιο προστασίας. Δεν ακούστηκε. Από απόλυτη υποβαθμίζεται σε υψηλή. Πολλοί το επαναλάμβαναν. Υψηλή. Ήταν απόλυτη και γίνεται υψηλή. Αυτό είναι χαλάρωση του πλαίσιου προστασίας. Αφήνεται εκτός προστασίας το μισό βουνό, όλη η ανατολική πλευρά στα Μεσόγεια, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μελλοντικές αλλαγές χρήσεων γης εις βάρος του δασικού χαρακτήρα του ημιτού. Και να θυμίσω ότι οι ανατολικές πλαγιές των βουνών αποτελούν περιοχές φιλέτο για να φυτευτούν φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία επιτρέπεται να χωροθετούν σε γεωργική γη, που προβλέπει η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με τις νέες λοιπόν ζώνες που δημιουργούνται στα ανατολικά και τις ειδικές ζώνες που αντικαθιστούν την β' ζώνη προστασίας στα δυτικά, νομιμοποιούνται οι καταπατήσεις και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων που έγιναν με εκατοντάδες χιλιάδες πλαστά συμβόλαια από τους εμπόρους κρατικής και κυρίως δασικής γης. Με την νέα ζώνη Ε4 νομιμοποιείται το μεγάλο αυθαίρετο του ΚΙΤ στη Μιλιούπολη, ενάντια στο οποίο αγωνίζονται εδώ και χρόνια οι κάτοικοι για να φύγει,
ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η αναβάθμισή του σε κέντρο υπερυψηλής τάσης εις βάρος της υγείας, αφού είναι σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και σχολεία. Ας μην κρυβόμαστε, οι προδιαγραφές του ΑΔΜΙΕ για κέντρο υπερυψηλής τάσης υποτάσσονται στην ανάγκη τροφοδοσίας με ηλεκτρικό της ιδιωτικής πόλης μέσα στην πόλη που σχεδιάζεται να χτιστεί στο ελληνικό. Στη νέα ζώνη Ε5, στη συνέχεια του αντιπεριβαλλοντικού νόμου, προβλέπεται προσωρινή νομιμοποίηση της αυθαίρετης δημιουργίας 6 σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Εμείς λέμε ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, αλλά έτσι κι αλλιώς η χωροθέτηση εγκαταστάσεων και ειδικότερα πρόχειρων τοπικών ΣΜΑ στα βουνά και στις παρυφές τους αποτέλεσε διαχρονικά μια συγκριτικά βολικότερη και φθηνότερη λύση για τους Δήμους, που τώρα πλέον παγιώνεται. Είδαμε να ξεφυτρώνουν διαχρονικά σαν μανιτάρια εγκαταστάσεις στο βουνό, γιατί είναι βολικότερο. Δεν υπάρχει απαλωτρίωση στο δάσος. Γενικά, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λύνει εκκρεμότητες που υπήρχαν, αναφέρουμε και αναφέρθηκε η νομιμοποίηση του Μπάνθινο. Η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Είναι ενδεικτικό όλο αυτό των μελλοντικών σχεδίων για την ευρύτερη περιοχή και των χρήσεων που θα κληθούν να φιλοξενηθούν εκεί. Ωραία. Καταψηφίζουμε λοιπόν τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εισήγηση της υπηρεσίας, διότι οι παρατηρήσεις της εισήγησης που κάνετε αφήνουν στο απειρόβλητο τα κρίσιμα ζητήματα. Δεν αποδεχόμαστε καμία αλλαγή χρήσης, καμία εμπορευματική αξιοποίηση και καλούμε το λαό, κάθε Δήμου και όλο το λαό περιφερειακά του Βουνού και όλο το λαό συνολικά της Αττικής να υπερασπιστεί το δάσος και το βουνό και να αγωνιστεί στον δρόμο που τον καλούμε εμείς, στον οποίο ο ημιτός θα έχει, και τελειώνω, πραγματική αντιπυρική, αντιπλημμυρική προστασία, πραγματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, υποδομές για ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για ανάπαυση και αναψυχή.